Ξεκινάει μια νέα χρονιά. Τι σημαίνει για τους τροβαδούρους? Σημαίνει η νέα περίοδος. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά στο Σύλλογο Τροβαδούρων. Ξεκινάει η 7η διαχειριστική χρονιά του Συλλόγου Τροβαδούρων. Πριν 6 χρόνια ιδρύσαμε αυτόν τον Σύλλογο. Μένουμε πιστοί στους σκοπούς του Συλλόγου, που είναι η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι στα νέα μέλη και στα παλιά μέλη του Συλλόγου Τροβαδούρων καλή χρονιά, με υγεία, και θα μας δει ο κόσμος πάλι στους δρόμους και γενικά σε πολλές εκδηλώσεις αυτή και τη νέα περίοδο. Κάτι καινούριο έχετε δρομολογήσει, κάτι διαφορετικό? Καινούριο δεν ξέρω ότι ψάχνετε, έτσι, ο Σύλλογος. Μας έχουν ζητήσει σε πολλές εκδηλώσεις. Βέβαια, ο καιρός είναι δύσκολος και ματαιώνονται συνεχώς οι εκδηλώσεις. Εμείς επιδιώκουμε να βγούμε πολύ πέρα από την Πολεμαϊδα και στο εξωτερικό. Είχαμε μία πρόταση πέρυσι να πάμε σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Αίγυπτο. Λόγω όμως των οικονομικών δυσχεριών αναβλήθηκε. Ξέρω ότι κάτι και ετοιμάζατε μάλλον, ναι. Αλλά είπαμε δίδυ χρημάτων, όλα μεταφέρονται. Έγιναν πολλά αυτό στιγμή... το καλοκαίρι, ναι. Πιστεύω ότι αν ηρεμήσουν τα πράγματα και πανέλθει η πατρίδα μας σε ρυθμούς κανονικούς, να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε πολλές εκδηλώσεις που έχουμε στο σκοπό να κάνουμε. Και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, αμήνιον το ρούμενο. Και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου. Ας φέρουμε προσκεκλημένοι, θα αποφύγω το πρωτόκολλο να μην ξεχάσω κανένα, γιατί πάντα κάποιον ξεχνάω. Κυρίες και κύριοι, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου Τροβαδούρων. Νομίζω ότι είναι ένας σύλλογος που όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι δίνει μια ιδιαίτερη νότα στα πολιτιστικά πράγματα της περιοχής μας, και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής μας. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, να είστε γεροί και να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να ανεβάσετε ακόμα πιο ψηλά τον Σύλλογο, γιατί ανεβάζοντας τον πιο ψηλά νομίζω ότι όλη η περιοχή παίρνει και αυτή πόδους, και πρέπει όλοι οι Σύλλογοι να συναγωνίζονται όλοι μαζί να ανεβάζουν μια περιοχή. Δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή πολύ δύσκολη και ίσως η ανάγκη να ανέβουν τα πολιτιστικά είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί χωρίς έξοδα μπορούμε να παράγουμε. Έχουμε καλή χρονιά, υγεία και πάντα καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, όπως σωστά είπε ο Δήμαρχος, η προσφορά του Συλλόγου των Τροβαδούρων είναι τεράστια στην περιοχή μας και φάνηκε βέβαια από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Του εύχομαι να συνεχιστεί και αισθάνομαι διπλά χαρούμενος, γιατί υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και χαίρομαι που η επιτυχία του Συλλόγου είναι πολύ μεγάλη. Πράγματι διανύουμε δύσκολες εποχές και ίσως να μην μπορούμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όσο θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει η προσφορά σας είναι τόσο μεγάλη στον πολιτισμό της περιοχής, στο πολιτιστικό γίγνεσθε της περιοχής, που δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Εύχομαι να έχετε δύναμη, κουράγιο και να συνεχίσετε να προσφέρετε. Θα ήθελα να συγχαρώ, αν και όλοι το ίδιο είστε, να συγχαρώ ιδιαίτερα τον κύριο Καλογύρου, το οποίο η προσφορά ομολογουμένως είναι πολύ μεγάλη και πιστεύω ότι όλοι αυτοί θα δικασίες σε τέτοιες εκδηλώσεις. Όμως όταν εκφράζουμε την ψυχή και το νου, είναι, θα έλεγα, και απαραίτητες. Κάποτε βρέθηκα στη Γερμανία, Χριστούγεννα, σε ένα χωριουδάκι και τραγουδούσαν οι τραγουδιστές της νύχτας. Αυτή η εικόνα έμεινε μέσα στην ψυχή μου. Ήρθα στην Πτολεμαϊδα και έζησα παρόμοιες εικόνες. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για ό,τι μας προσφέρετε. Νομίζω ότι είστε ένα από τα καλύτερα κομμάτια. Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Διευθυντά της Χοροδίας,
Εύχομαι καλό κουράγιο, εμπνεύσεις, αυτές οι εικόνες οι ωραίες, η πειθαρχία και τα ωραία ακούσματα να συνεχίσουν παρόλες τις δυσκολίες. Νομίζω το μεράκι και η ψυχή είναι πιο απαραίτητα στοιχεία παρά τα χρήματα. Σας ευχαριστώ. Που έγινε σου γενιά.